Λοιπόν φίλες και φίλοι χαίρετε. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο διαφορετικό από αυτά στα οποία σας έχω συνηθίσει. Θα ασχοληθώ λίγο με τη μουσική, τη σύγχρονη μουσική, την επικαιρότητα το Star, αλλά το κάνω για καλό σκοπό, πιστέψτε με. Λοιπόν... Πριν λίγε μέρε, ενώ καθόμασταν ένα βραδάκι με το λάκι στον καναπέ, έρχεται ένα μήνυμα από μια φίλη μου η οποία μου στέλνει το τελευταίο τραγούδι τη Μάιλι Σάιρου. Είναι μια pop τραγουδίστρια πολύ δημοφιλή, η οποία μαθαίνω κιόλα ότι είναι και εγγονή τη Dolly Parton. Πώ σα φαίνεται αυτό, Ναι, είναι εγγονή τη Dolly Πάρτον. Δεν είναι βιολογική της γιαγιά. Αλλά ο πατέρα τη, ο οποίο είναι γνωστό τραγουδιστής country music, είχε μια πολύ στενή σχέση με την Dolly Parton, η οποία είναι ένα idol, ένα είδωλο τη country music στην Αμερική. Και σε κάποια φάση, όταν γεννήθηκε το 1992, η Μάιλι τη ζήτησε ο πατέρα τη να γίνει η γιαγιά τη, και αυτή λέει το αποδέχθηκε με μεγάλη ευχαρίστηση. Λοιπόν, μου στέλνει η φίλη μου ένα μήνυμα με το καινούριο τραγούδι της Μάιλι Cyrus και μου λέει κάποια έκανε ψυχοθεραπεία αγάπη. Έτσι μου το έγραψε ακριβώ στο, στο vibe που μου το στείλε το μήνυμα και μου στέλνει το καινούριο τραγούδι της Μάιλι Cyrus την οποία τη ξέραμε και ως Χάνα Μοντάνα όταν ήταν μικρή αν θυμάστε. Κάνω κάποιες pop αναφορές οι οποίες για κάποιους ίσως δεν είναι ε, κατανοητές κάποιοι μπορεί να μην ασχολούνται με την pop μουσική, την pop culture κάποιοι μπορεί να είναι άλλες ηλικίες κλπ τέλος πάντων μου στέλνει το τραγούδι αυτής της πολύ γνωστής τραγουδίστριας της Miley Cyrus το καινούργιο της τραγούδι το οποίο έχει τον τίτλο Flowers δηλαδή λουλούδια και είναι ένα τραγούδι αυτοαγάπης είναι ένα τραγούδι το οποίο αφιερώνει η Μάιλι στον πρώην τη ή σε έναν πρώην ή σε όλους τους πρώην Το άκουσα το τραγούδι, δεν θα σας το βάλω γιατί δεν μας επιτρέπει το YouTube να αναπαράγουμε κάτι, ένα μη πρωτότυπο υλικό. Είναι, μπορείτε να μπείτε στο ε, κανάλι της Miley Cyrus, θα βάλω και στην περιγραφή του βίντεο το link για το τραγούδι, να το ακούσετε το τραγούδι Flowers. Είναι ωραία η μουσική, το οποίο έχει τους εξής ακόλουθους στίχους, τους οποίους θα σου διαβάσω τώρα στα αγγλικά, θα τους μεταφράσω στα ελληνικά και μετά θα πάμε για να μιλήσουμε και να διαβάσουμε τους στίχους του καινούριου τραγουδιού της Σακύρα. Η Σακύρα είναι μια άλλη τραγουδίστρια της pop, η οποία έχει λατινική καταγωγή, η μητρική της γλώσσα είναι τα ισπανικά και αυτό το τραγούδι το έχει βγάλει πρόσφατα στα ισπανικά. Όχι γιατί πρόσφατα χώρισε από τον άνδρα της τον Πικέ, αλλά γιατί πρόσφατα από ό,τι άκουσα, έμαθε ότι υπάρχουν αποδείξεις και μάλιστα μέσω Zoom ότι ο Πικέ την απαντούσε από το 2020 μέσα στο ίδιο της το σπίτι με την καινούρια του Φιλενάδα. Λοιπόν, το ιστορικό του σχέσιο της Μάιλι Σάιρους δεν το γνωρίζω, δεν είχα την ώρα να το ψάξω, αλλά και αυτή όμως είχε σχέσεις που την έχουν πληγώσει στο παρελθόν. Και από ό,τι έχω διαβάσει, ε, έχει περάσει και δύσκολα με την έννοια ότι έχει περάσει από εξαρτήσει κλπ. Λοιπόν, το τραγούδι έχει τίτλο Flowers. Είναι ένα τραγούδι που το έχει φτιάξει η τραγουδοποιό Μάιλι η Και τα, οι στίχοι λένε το εξή. We were good, we were gold. Ήμασταν καλά, ήμασταν χρυσάφι. Δεν δηλαδή ήμασταν τέλεια. Kind of dream that, can be, that can't be sold. Σαν ένα όνειρο το οποίο δεν μπορεί να πουληθεί. We were right till we weren't. Ήμασταν καλά μέχρι που δεν ήμασταν καλά. Built a home and watched it burn. Χτίσαμε ένα σπίτι και το παρακολουθήσαμε να καίγεται. Άρα μιλάει για μια σχέση που έχει τελειώσει, που λέει ήμασταν πολύ καλά σε αυτή τη σχέση, ήμασταν χρυσά σε αυτή τη σχέση, ήμασταν σαν ένα όνειρο το οποίο δεν μπορούσε να απολυθεί, άπια στο όνειρο δηλαδή, ήμασταν καλά μέχρι που δεν ήμασταν καλά, χτίσαμε ένα σπίτι το οποίο παρακολουθήσαμε μετά να καίγεται. Μιλάει για μια σχέση που έχει τελειώσει ή για διάφορες σχέσεις που έχουν τελειώσει. Uh, mm, I didn't want to leave you. Δεν ήθελα να σε αφήσω. I didn't want to lie. Δεν ήθελα να πω ψέματα. Άρχισα να κλαίω, μα μετά θυμήθηκα. Και πάμε τώρα στο ρεφρέν, το οποίο είναι όλη η μαγιά του τραγουδίου λέει I can buy myself flowers μπορώ να αγοράσω στον εαυτό μου λουλούδια write my name in the sand να γράψω το όνομά μου στον άμμο πως κάνουν οι ερωτευμένοι που πάνε και γράφουν το όνομά του στον άμμο και γράφουν ξέρω εγώ τα love forever talk to myself for hours να μιλώ στον εαυτό μου για ώρες Say things you don't understand, να πω πράγματα που δεν καταλαβαίνεις και να μην υπάρχει πρόβλημα και να μην χρειαστεί να σου εξηγήσω τι εννοώ για να το καταλάβεις. Πόσες φορές δεν έχουμε πιάσει τον εαυτό μας να λέμε διαφορετικά αυτά που θέλουμε να πούμε να απλοποιούμε τη σκέψη μας να απλοποιούμε τη λογική μας προκειμένου να μας καταλάβει ο σύντροφός μας ή η σύντροφός μας άρα όταν είμαστε single έχουμε αυτή την ευχέρεια να μπορούμε να μιλάμε και να λέμε ό,τι θέλουμε και να μην χρειάζεται να εξηγούμαστε μπορώ να βγάλω τον εαυτό μου έξω και να πάω για χορό I can take myself dancing And I can hold my own hand και μπορώ να κρατάω το δικό μου χέρι. Δεν σε χρειάζομαι να μου κρατάς εσύ το χέρι μου, μπορώ να κρατάω το δικό μου χέρι. Yeah, I can love me better than you can. Ναι, μπορώ να, σε, να με αγαπήσω καλύτερα από ό,τι μπορείς. Και μετά το επαναλαμβάνει άλλες τέσσερις φορές. Μπορώ να με αγαπήσω καλύτερα από ό,τι μπορείς να με αγαπήσεις εσύ. Μπορώ να ζωγραφίσω τα νύχια μου cherry red, το κόκκινο χρώμα του κερασιού, για να ταιριάζουν με τα τριαντάφυλλα που μου έχεις αφήσει. Uh, paint my nails cherry red, match the roses that you, have, that you left. No remorse, no regret. Δεν, δεν μετανιώνω για τίποτα. I forgive every word you said. Συγχωρώ κάθε λέξη που έχεις πει. Ένας πρόεδρης της Μάιλι Σάιρους, κάτσε ένα λεπτό να το βρω να σας πω και ποιος είναι, είχε πει ένα τραγούδι το οποίο έλεγε ότι μακάρι να γύριζα το χρόνο πίσω και να μπορούσα να σου χαρίσω λουλούδια, να σου μιλήσω καλύτερα κλπ. Αυτό είναι σαν απάντηση σε εκείνους τους στίχους. Δεν το βρίσκω τώρα. Ένας από τους πρώην της Μάιλι... Είχε γράψει, είχε γράψει ένα τραγούδι στο οποίο έλεγε «Θα έπρεπε όταν είχα το χρόνο να σου αγοράζα λουλούδια, θα έπρεπε να σε έβγαζα έξω, θα έπρεπε να σου φερόμουν καλύτερα και τώρα που σε έχασα κατάλαβα την αξία σου». Άρα α, λέγοντας «No remorse, no regret», δεν μετανιώνω για τίποτα, μετα... ε, συγχωρώ κάθε, ε, κάθε λέξη που έχεις πει και επαναλαμβάνονται όλα αυτά. Η βασική ιδέα είναι ότι ναι μεν έχει χωρίσει το ζευγάρι, ναι μεν έχει τελειώσει η σχέση, ναι μεν η σχέση ήταν πολύ ωραία όσο κράτησε, όμως τώρα αντιλαμβάνεται η γυναίκα, η Σάου, η Σάιρουζε τραγουδίστρια σε αυτή την περίπτωση, αντιλαμβάνεται η γυναίκα γιατί ε, ότι μπορεί να αγαπήσει τον εαυτό της καλύτερα από ό,τι είχε αγαπηθεί μέσα στη σχέση της. Παρακολουθώ λοιπόν το βίντεο κλιπ. Πολύ ωραίο είναι. Θα σας βάζω το link στην περιγραφή του βίντεο. Βλέποντα τη Μάιλι Σάιρου με το Μαγιό, αντιλαμβάνομαι από πού αντιγράφει η κόρη μου την ιστορία με τα τατού. Άλλη ιστορία αυτή, α την ανοίξουμε. Λοιπόν, και λέω, wow, α πούμε, τι ωραία, ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ένα πολύ κομψό τραγούδι, στο οποίο η κοπέλα δεν κατηγορεί καθόλου για τίποτα τον πρωίνε. Πραγματικά δεν τον κατηγορεί για τίποτα. Και λέει ότι δεν ήθελα να χωρίσουμε, ήταν πολύ καλή σχέση μα. Ε, δεν θέλω να πω ψέματα, δεν ήθελα να σε αφήσω. Άρχισα να κλαίω μετά που χωρίσαμε, αλλά μετά κατάλαβα, θυμήθηκα ότι μπορώ να αγοράσω μόνιμο στον εαυτό μου λουλούδια, μπορώ να γράψω μόνη μου το όνομά μου στην άμμο, μπορώ να μιλώ στον εαυτό μου για ώρε και να λέω πράγματα που εσύ δεν καταλαβαίνει, μπορώ να κρατώ το χέρι μου και μπορώ να, σε αγαπήσω, να με αγαπήσω καλύτερα από ότι εσύ. Και νιώθω έτσι πάρα πολύ ωραία και μου άρεσε και η φάση που μου γράψε η φίλη μου κάποια κάνει ψυχοθεραπεία, ενώντα τη Μάιλι Άερου. Μετά από λίγε ώρε ανακαλύπτω το καινούργιο τραγουδί της Σακύρα. Η Σακύρα είναι μια α, τραγουδίστρια τη της Pop, η οποία νομίζω είναι 45 χρονών η Σακύρα, ενώ η Μάιλι Σάιρου, εφόσον έχει γεννηθεί το 1992, σημαίνει ότι είναι μόνο α, 30 χρονών. Άρα είναι και 15 χρόνια μεγαλύτερη, 30-31 η Είναι και 15 χρόνια, είναι πιο κοντά στη δικιά μου ηλικία η Σακύρα. Η Σακύρα λοιπόν, που είναι μια πολύ ωραία γυναίκα, εξαιρετικά ωραία γυναίκα, Λατίνα τραγουδίστρια, με πολύ ωραίο σώμα, πολύ ωραία φωνή, με πολύ ωραία καριέρα, η οποία έχει γεννηθεί 2 Φεβρουαρίου Uh, δεν ξέρω ποια χρονιά. Yeah. Uh, το θυμάμαι γιατί ο πρώην άνδρα μου, ο πατέρα τη Κυριακή, ήταν φαν τη Σακύρα και ήταν πολύ ενθουσιασμένο ότι η Κύρα, η Κυριακή την οποία φωνάζει Κύρα, uh, γεννήθηκε την ίδια μέρα με τη Σακύρα. 2 του Φεβράρι, γι' αυτό ξέρω την ημερημνία γέννηση τη Σακύρα. Λοιπόν, η Σακύρα παντρεύτηκε τον Μπικέ, ο οποίο είναι ένα ποδοσφαιριστή πολύ νεότερο από αυτήν. Yeah. Κάθισαν μαζί 12 χρόνια, προφανώ είχαν μια πολύ τοξική σχέση. Έκαναν και δύο παιδιά το οποίο είναι 8 με 10 χρονών περίπου, δύο αγοράκια και πρόσφατα χώρισαν. Και η Σακύρα έχει ξεκαθαρίσει ότι ο λόγος για τον οποίο έχει χωρίσει τον Πικέ είναι επειδή την απατούσε με μία κοπέλα η οποία είναι 20-22 χρόνια νεότερη από αυτήν. Λοιπόν, ο Πικέ είναι 35 χρονών και η Σακύρα έχει γεννηθεί 2 ε, Φεβρουαρίου το 1977. Άρα είναι 45 χρόνια η Σακύρα και ο Πικέ είναι 35. Λοιπόν, η Σακύρα βγάζει πρόσφατα ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει φοβερό hit. Έχει μπει στο ρεκόρ Guinness για τις περισσότερα εκατομμύρια θεάσεις που είχε ένα τραγούδι τις πρώτες ώρες που έχει ανέβει στο YouTube. Σας βάζω και στην περιγραφή του βίντεο και το τραγούδι της Σακύρας το οποίο uh, έχει τον τίτλο BSRP, Music Sessions, Volume 53. Το BSRP uh, είναι το όνομα του, του DJ που τη βοηθάει στο τραγούδι, Bizarrap. Uh, Bizarrap, uh, Μουσικές Συνεδρίες, τόμος 53. Λοιπόν, uh, ακούω το τραγούδι. Ωραία μουσική, ωραίο μπιτάκι, ε, Latin τραγούδι. Και μετά λέω ας βάλω ένα βίντεο κλιπ στο οποίο να φαίνονται τα lyrics, να φαίνονται να είναι μεταφρασμένα στα αγγλικά, να είναι μεταφρασμένοι στα αγγλικά οι στίχοι του τραγουδιού, γιατί ήταν στα ισπανικά το τραγούδι. Και παθαίνω την πλάκα μου. Τόσο εσωτερικευμένο μισογυνισμό σε τραγούδι δεν έχω ξανακούσει. Τουλάχιστον, εγώ, ε, 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 τουλάχιστον ε, δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου. Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι όπως είπαμε στα Ισπανικά, είναι ένα γρήγορο τραγούδι, έχει ένα μπιτάκι έτσι πολύ ωραίο. Ξεκινάει λέει για άνδρες σαν και σένα, for guys like you all, oh, oh, oh. eh, sorry, I already caught another plane, συγγνώμη, έχω ήδη πιάσει ένα άλλο αεροπλάνο. I won't be back here, I don't want any more disappointments, δεν θα επιστρέψω εδώ. Δεν θέλω άλλες πλέον απογοητεύσεις. So much talk of being a champion. Τόση μεγάλη συζήτηση για το να είσαι πρωταθλητής, γιατί ο Πικέ είναι ποδοσφαιριστής και πολύ γνωστός ποδοσφαιριστής. And when I needed you, you gave me the worst version of you. Και όταν σε χρειαζόμουνα, μου έδωσες τη χειρότερη εκδοχή σου. Sorry baby, it's been a while. Συγγνώμη μωρό μου, έχει πολύ καιρό, since I should have booted that cat. Είναι πολύ καιρό που θα έπρεπε να είχα κλωτσίσει τη γάτα. A she-wolf like me isn't for rookers. Μία γυναίκα σαν εμένα, η οποία είναι πλήκαινα, she-wolf, δεν είναι για πρωτάκια. Άρα, sorry. «Συγγνώμη, ήδη έχω πιάσει ένα άλλο αεροπλάνο... δεν θα επιστρέψω πλέον εδώ... δεν θέλω άλλες απογοητεύσεις... τόση μεγάλη συζήτηση ότι είσαι πρωταθλητής... και όταν σε χρειαζόμουν... μου έδωσες τη χειρότερη εκδοχή του εαυτού σου... sorry μωρό μου... εδώ και λίγο καιρό... έπρεπε να είχα κλωτσίσει τη γάτα... να σε είχα διώξει δηλαδή... μία λίκενα σαν εμένα... δεν είναι για πρωτάκια σαν και σένα... και μετά... Α, I was out of your leak. That's why you are with someone just like you. Ήμουνα πολύ έξω από την κατηγορία σου, γι' αυτό τώρα είσαι, είσαι με μια η οποία είναι ακριβώ σαν και εσένα. Δηλαδή, εγώ ήμουνα πολύ ανώτερη σου και τώρα είσαι, μια, είσαι με μια κατώτερη όπως και εσένα. This is for you to be mortified, to chew and swallow, swallow and chew. Αυτό είναι για εσένα, για να είσαι κατατρομαγμένος να μασάς και να καταπίνεις, να καταπίνεις και να μασάς. I won't get back with you. Δεν θα είμαι ξανά μαζί σου. Δεν θα επιστρέψω ποτέ ξανά πίσω μαζί σου. Not if you cry, not even if you beg me. Άω ακόμη και αν κλάψεις, ακόμη και αν με παρακαλέσεις. It's clear that it's not my fault if they criticize you. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν φταίω εγώ εάν σε κατηγορεί ο κόσμος. Ναι, δεν φταίσαι εσύ, Έχεις βγάλει ολόκληρο το τραγούδι και το ξεμπροστιάζεις. I only make music, sorry if it splashes you. Απλώ κάνω μουσική, φτιάχνω μουσική. Συγγνώμη, είναι αυτή η μουσική που φτιάχνω σε καταβρέχει. You left me with your mom as a neighbor. Με άφησες με τη μαμά σου σαν να ήμουν ένα γείτονα. The press at my door and the debt with the treasury. Με τον τύπο, του δημοσιογράφου δηλαδή στην πόρτα μου και ένα χρέο με το ταμείο. Με άφησες με τη μαμά σου σαν γείτονα με τον τύπο του δημοσιογράφου στην πόρτα μου και με ένα χρέο στο ταμείο. You thought you'd hurt me, νόμιζε ότι θα με πληγώσει, but you made me stronger, αλλά με έκανε δυνατότερη. Women no longer cry, women get paid. Οι γυναίκε πλέον δεν κλαίνε, οι γυναίκε πληρώνονται. Δεν μπορώ, έχω πάθει σοκ. Έχω πάθει τρομερό σοκ με αυτά, με αυτούς τους στίχους. Πόσο μισογενιστική στίχη είναι και πόσο μισανδρική στίχη είναι επίσης. Τι σημαίνει οι γυναίκες πλέον, δεν γλένε οι γυναίκες, πληρώνονται, τι θέλει να πει. Και τώρα μιλάει για την νυν φιλενάδα του Πικέ. She's got the name of a good person. Έχει όνομα ότι είναι καλό, προ... καλό άτομο. Clearly it's not how it sounds. Ξεκάθαρα δεν φαίνεται να είναι καλό άτομο. Έχει, το, έχει όμως το όνομα ενός καλού άτομου, άρα του λέει φίλε, να σου είναι beep. A she like me isn't for guys like you. Μία λίκαινα σαν και εμένα δεν είναι για αγοράκια σαν και σένα. Ήμουν έξω από την κατηγορία σου, γι' αυτό τώρα είσαι με μια ακριβώ σαν και σένα. There is a thin line between love and hate. Λέει υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ της αγάπης και του μίσους. Don't come back here, trust me. Μην επιστρέψεις εδώ, εμπιστέψουμε. No hard feelings, babe. <laughs> Δεν έχω κακά συναισθήματα, μπορώ μου. Είσαι γεμάτη κακά συναισθήματα. Είναι γεμάτο νέγκινγκ αυτό το τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι bullying αυτό. <laughs> babe, I wish you good luck with my so-called replacement. Μωρό μου, σου εύχομαι καλή τύχη με την καλούμενη αντικαταστάτρια μου. Με την ούτω καλούμενη αντικαταστάτρια μου. I don't even know what happened. Δεν ξέρω καθόλου τι συνέβηκε. You are acting so weird. I don't even recognize you. Uh, λειτουργείς τόσο περίεργα. Δεν σε αναγνωρίζω καν. I'm worth two 22 year olds. Uh, αξίζω δύο 20 διάχρονε. Πώ έλεγε η Ρίτα Σακελαρίου, οι Σαραντάρε ίσω με δύο είκοσιάρε, αλλά δεν έκραζε καμία εικοσάρα η Ρίτα Σακελαρίου, αν το λέγει αυτό. You traded a Ferrari for a Twingo. Έχει ανταλλάξει μια Ferrari, δηλαδή ένα πανάκριβο αυτοκίνητο για ένα Twingo, δηλαδή για ένα Renault Twingo, ένα μικρό φτηνό αυτοκίνητο, δεν ξέρω βγαίνει καν το Renault Twingo. You traded a Rolex for a Casio. Έχει ανταλλάξει ένα ρολόι, ρόλεξ, ακριβό, μάρκα για ένα κάζιο, δηλαδή ένα φτηνό You are all worked up, slow down. Είσαι... Η λέξη worked up σημαίνει είσαι ταλαιπωρημένο. Είσαι ταλαιπωρημένο, χαλάρωσε, τον ηρωνεύεται δηλαδή εδώ. Oh, so much time at the gym. But maybe work out of your brain a bit too old. Περνά τόσο πολύ χρόνο στο γυμναστήριο, αλλά ίσω θα έπρεπε να εξασκήσει και το μυαλό σου λίγο. Pictures wherever I go. I feel like a hostage here. Υπάρχουν φωτογραφίε όπου και να πάω. Νιώθω σαν όμοιρο εδώ. But it's all good. Αλλά όλα είναι καλά. I can be out by tomorrow and be my guest if you want to move here in too. Θα φύγω αύριο από αυτό το σπίτι, στο οποίο προφανώς μέναμε μαζί. Και κάνω ό,τι θε. Αθέ μετακόμισε την κι αυτή μέσα στο σπίτι. Μετά ξεκινάει να λέει: Έχει το όνομα ότι είναι καλή κοπέλα, αλλά δεν είναι καλή κοπέλα. Μία λύκεια σαν και εμένα δεν είναι για αγορά σαν και σένα. Ήμουν έξω από την κατηγορία σου, γιατί αυτό τώρα είσαι με μια η οποία είναι στην κατηγορία σου είσαι με μια η οποία είναι ξεκάθαρα σαν και σένα. Ένα τραγούδι μίσου. Το τραγούδι μια καταφρονεμένη γυναίκα, η οποία ξεκάθαρα δεν έχει κάνει ψυχοθεραπεία. Ξεκάθαρα. Όσο ξεκάθαρο είναι ότι η Μάιλι έχει κάνει ψυχοθεραπεία και έχει εξελιχθεί στον ένα καλύτερο άνθρωπο και έχει εξελιχθεί στον αγαπάει τον εαυτό τη και να αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να αγαπήσει τον εαυτό τη καλύτερα από οποιονδήποτε άνδρα... ή από οποιονδήποτε σύντροφο... ή από οποιανδήποτε γυναίκα ή από οποιανδήποτε σύντροφο... με τον ίδιο τρόπο αντίθετα... η Σακύρα είναι ξεκάθαρο... πως δεν έχει κάνει καθόλου ψυχοθεραπεία... είναι ξεκάθαρο ότι είναι... κολυμπάει μέσα στη δικιά της τοξικότητα... δεν την, δεν την δικαιολογώ με τίποτα... πραγματικά με τίποτα... για ποιο λόγο... για τον λόγο ότι δεν είναι η πρώτη γυναίκα η οποία έχει απατηθεί. Δεν είναι η πρώτη διάσημη πανέμορφη γυναίκα η οποία έχει απατηθεί. Για παράδειγμα, το είχαμε χρησιμοποιήσει και άλλες φορές αυτό σαν παράδειγμα, η Μόνικα Μπελούτσι είχε απατηθεί από τον σύντροφο της και μάλιστα με μια βραζιλιάνα, τώρα δεν είμαι και λίγο κουτσομπόλα, με ένα βραζιλιάνικο μοντέλο πολύ νεότερο από τη Μόνικα και η Μόνικα Μπελούτσι το αντιμετώπισε με πλήρη αξιοπρέπεια. Δεν έκραξε ούτε τον πρώην ούτε την νέα του φιλενάδα, ούτε βγήκε έξω να βγάλει τα πλήτα του ζευγαριού στη φόρα, ούτε έδειξε προς τα έξω τόση κακία, από την οποία μπορεί και να μην είχε η γυναίκα. Πολλές γυναίκες έτυχε να χωρίσουν ξαφνικά, να τις χωρίσει ο άντρα τους, μετά που να τις χωρίσει να αντιληφθούν ότι ο άντρα τους ίσως δεν τις έχει ποτέ, ή να αντιληφθούν ότι ο άντρα του είναι cheater, είναι παίχτη, είναι ένα ο οποίο το έχει, είναι απατηλό, το έχει να πατάει. Οπότε συνειδητοποιούν ότι αυτέ οι είδε έχουν, έχουν, κάνει κακή επιλογή άνδρα και δουλεύουν με τον εαυτό του προκειμένου να, να θεραπεύσουν το τραύμα που έχει προκληθεί από την απιστία. Γνωρίζω γυναίκε οι οποίε έχουν καθίσει και έχουν ακούσει γυναίκε που ζουν στη δημόσια σφαίρα και λόγω της δουλειάς μου τις γνωρίζω, οι οποίες μπορεί να έχουν χωρίσει μετά από απιστία, να μην έχουν ανοίξει το στόμα τους να πούν το παραμικρό για τον πρόεδρος ότι τις έχει απατήσει και μπορεί μάλιστα επειδή ήταν και πιο ωραίες από τον πρόεδρος να λέγονται κουτσομπολιά ότι η τάδε ωραία γυναίκα που έχει χωρίσει από τον άνδρα της τον απατούσε. Ενώ αυτός την απατούσε. Ωραία τραγουδίστρια. Με να ανοίξω τώρα το στόμα να μιλήσω και για την χώρια showbiz και για το πόσο έχω θυμώσει τι τελευταίε μέρε, που έχω δει σχόλια μίσου στα διάφορα social media γιατί να βανδεί και τον νέο τη σύντροφο. Αν είναι πότε δυνατόν να, να είμαστε τόσο όχι όλοι, αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτά τα τοξικά σχόλια. Τόσο μίζερο λαό, τόσο φθονερός λαό, που να μην μπορούμε να δούμε ένα ζευγάρι ευτυχισμένο, ερωτευμένο και χαρούμενο. Για όσο κρατήσει ρε, παιδιά. Όσοι άνθρωποι είναι μίζεροι, όσοι άνθρωποι δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού του, όσοι άνθρωποι δεν κάνουν προσωπική ψυχοδουλειά, ναι, θα σκάζουν από το κακό του να βλέπουν. Τη Δέσποινα και το Βασίλη, ξέρω εγώ, ή οποιονδήποτε άλλο, θα βρουν και δικαιολογίε να πούνται. Ναι, είχε τσιγάρο στα μπουζούκια και γι' αυτό δεν μα άρεσε η φωτογραφία. Ναι, σαν πω και όσοι πάρε στα μπουζούκια δεν είναι τσιγάρο. Άντε τώρα. Είναι ο μόνο που τσιγάρο, όπω και να έχει. Λοιπόν, όταν χωρίζουμε, όταν μα χωρίζουν, όταν μα παρατάνε οι γκόμενοι, όταν μας παρατάνε οι άνδρες, όταν μα με νεότερε γυναίκε, όταν βρίσκουν άλλε τι γινόμαστε, πώς το αντιμετωπίζουμε. Το αντιμετωπίζουμε σαν τη Μάιλι Σάιρους με αξιοπρέπεια, αυτοαγάπη και αυτοσεβασμό ή το αντιμετωπίζουμε σαν τη Σακύρα και γινόμαστε... Ψάχνω τη λέξη. Τοξικότερη. Τοξικότερη της τοξικότητας της απιστίας. Είναι θέμα ηθικό. Και είναι και ζήτημα το οποίο αφορά και παιδιά. Έχουν δύο παιδιά, τα οποία παιδιά του είναι 8 και 10 χρονών. Τα παιδιά του δεν θα ακούσαν το τραγούδισμα μα. σίγουρα το έχουν ακούσει. Έχει τόσε εκατοντάδε εκατομμύρια θεάσεις. Δεν έχουν ακούσει το τραγούδισμα τη Δεν ξέρουν Ισπανικά τα παιδιά να καταλάβουν τα λόγια που λέει η μάνα του. Δεν προκαλεί γονική αποξένωση στα παιδιά τη με αυτόν τον τρόπο. Είμαι σίγουρη ότι η Σακύρα δεν με ακούει. Ακόμη δεν έχω πάθει παράκρουση για να θεωρώ ότι η Σακύρα θα ακούγει το δικό μου βίντεο. Αλλά μακάρι να μπορούσε να με ακούσει και θα τη σύστηνα να κάνει ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσει την πικρία τη και να μην τη μεταδίδει σε εκατομμύρια ανθρώπου και να μην βγάζει, να μην κυκλοφορεί τέτοια τραγούδια τα οποία γίνονται εθνικοί ύμνοι και γίνονται μανιφέστα από την κάθε πικραμένη μισανδρή γυναίκα και μισογύνικη γυναίκα. Γιατί ο άντρας σου σε απάντησε, φταίει αυτός που σε απάντησε. Δεν φταίει η φιλενάδα με την οποία σε απάντησε. Εσωτερικευμένος μισογυνισμός στο έπακρον. Τι σημαίνει η... εγώ είμαι κάνω για δύο εικοσιδιάχρονες. Τι σημαίνει, τι είναι αυτός ο ηλικιακός ρατσισμός. Από προς τα πάνω και προς τα κάτω. Είμαστε όλοι άνθρωποι, έχουμε όλοι ψυχές, και όλοι δικαιούμαστε να είμαστε καλά, και για να μπορέσουμε να είμαστε όλοι καλά, πρέπει να δουλεύουμε ο καθένα με τον εαυτό του. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να διαβάσω την άποψή σα στα σχόλια, όχι φυσικά για την μουσική, γιατί δεν είναι μουσικό βίντεο, αλλά για όσα έχω ο, ο, πει σε σχέση με την αντιμετώπιση ενό χωρισμού και μια απαντηόνια. Ε, αυτό το βίντεο ανεβαίνει σήμερα, Σάββατο 21 Απρόεδρο 2023. Τη Δευτέρα θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για την παρουσίαση επιτέλους του βιβλίου μου, έρωτας αυτός αδιάγνωστος, που θα γίνει στην Αθήνα, στον Golden Hall, στο Μαρούσι. Από Δευτέρα θα ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες και θα σας ενημερώσω για να βρεθούμε και να τα πούμε από κοντά όσοι τα καταφέρετε. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη με αυτό. Φιλιά!